Να ξεκινήσουμε λίγο με το project με τίτλο «Σκουπίδια στον Αφρό», καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στο Μαλεβίζι, καθάρισαν παραλίες το διήμερο, Δευτέρα και Τρίτη, βέβαια, 11 και 12 Απριλίου. Πάμε στην κυρία Ηρώα Λάμπε, είναι υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την ΑΕΦΟΡΟ Ανάπτυξη. Την καλησπέρα μας. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω θερμά, μαθητές από την Αγία Πελαγία Ρογδιά και από άλλα σχολεία της ευρύτερης περιοχής συμμετείχαν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, μέσα από την οποία προκύπτουν και ηχηρά μηνύματα για την ευαισθητοποίηση, για το περιβάλλον, για την επόμενη γενιά και την επόμενη μέρα. Πολύ, πολύ σωστά. Έχω να μοιραστώ μαζί σας αυτό που διαπιστώσαμε και με τους μαθητές σήμερα και χτες. Και οι δύο παραλίες είναι φαινομενικά αρκετά καθαρές. Κάποιος που περπατάει από πάνω έτσι, με μια σχετική απόσταση πιστεύει ότι οι παραλίες είναι πολύ καθαρές. Φαινομενικά, αυτά, καλά το διατυπώσατε. Ναι, όταν αρχίζεις και περπατάς και παρατηρείς και αρχίζεις πραγματικά να κοιτάς κάτω, βλέπεις πάρα πολλά μικρά σκουπίδια, τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν τα μηχανήματα κατάλληλα για να μπορέσουν να τα απομακρύνουν. Μιλάμε για τη μάστιγα της εποχής μας σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, που δεν είναι άλλη από τα μικροπλαστικά. Είναι αντικείμενα πλαστικά τα οποία διασπώνται, φτάνουν σε μέγεθος φακής, να φανταστείτε, μικρότερο από το ανθρώπινο νύχι, και είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν από το θαλάσσιο περιβάλλον και από τις ακτές. Αυτό ήταν το κύριο ζήτημα που συναντήσαμε και χτες και σήμερα. Αναφορικά τώρα με αυτά τα αντικείμενα, τα σκουπίδια τα οποία συλλέξατε, μαζέψατε από τις παραλίες, σας προβληματίζει ο όγκος τους? Όπως σας είπα, σε σχέση με τα μικροπλαστικά δεν είναι τόσο ο όγκος ή το βάρος, αλλά είναι ο τεράστιος αριθμός τους. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε στην κάμερα. Έχω εδώ ένα μπουκάλι με μικροπλαστικά. Σωστό. Για να μαζέψουμε αυτό το μπουκάλι μπορεί να χρειαστεί να δουλέψουν αρκετοί άνθρωποι για πάνω από μία ώρα ώστε να γεμίσει. Για τόσο μικρό μέγεθος πλαστικών μιλάμε. Θα έχετε ακούσει ότι τα πλαστικά αυτά είτε επιπλέουν στη θάλασσα είτε ξεβράζονται στις ακτές. Βέβαια. Πολλοί οργανισμοί τα καταναλώνουν. Πουλιά ταΐζουν με αυτά τα νεογνά τους, με αποτέλεσμα τα νεογνά να πεθαίνουν. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Έχει να κάνει με την τεράστια αύξηση στην παραγωγή πλαστικού στη ζωή μας, στην κατανάλωση πλαστικού, το οποίο τελικά δεν ανακυκλώνεται, ούτε πάει πουθενά, αλλά γυρίζει πίσω σε εμάς με διάφορους τρόπους και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι στις ακτές. Η αντίδραση των παιδιών, οι προβληματισμοί που σας εξέφρασαν, το συμπέρασμα, τι προέκυψε? Τα παιδιά καταρχάς ευχαριστήθηκαν το ότι ήταν έξω στη φύση. Είναι κάτι που τους αρέσει, οπότε προτρέπουμε τους εκπαιδευτικούς όσο το δυνατόν περισσότερο να εντάσσουν στο πρόγραμμά τους δραστηριότητες στο πεδίο. Είναι κάτι που τα παιδιά το απολαμβάνουν, ιδιαίτερα με αυτόν τον καιρό τον ανοιξιάτικο. Προβληματίζονται και με τα μεγάλα και με τα μικρά. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, συμμετέχουν, ερευνούν. Και δεσμεύονται ότι από εδώ και πέρα και οι ίδιοι, τόσο και τα ίδια τα παιδιά αλλά και οι οικογένειές τους, θα μπουν σε αυτό το παιχνίδι συλλογής απορριμμάτων από την παραλία. Βέβαια, είναι το τελευταίο αμάξι, ας πούμε, στο τρένο. Το πρώτο αμάξι σε αυτό το τρένο είναι η μείωση της κατανάλωσης, για την οποία επίσης μιλάμε με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αν δεν υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο που καταναλώνουμε, δεν θα έχουμε θεαματικά αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτές τις ρυπασμένες παραλίες που τόσο μας πληγώνουν. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Λάμπε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.